Κόντρα στην ΑΕΚ αγωνίστηκαν στην Ελιά το περασμένο Σάββατο οι ομάδες K15 και K17 του Όφη. Με απολογισμό μία νίκη με 2-1 για την K15, η οποία μάλιστα είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, και μία ήττα με 4-2 για την K17. Χρονικά πρώτο έγινε το παιχνίδι των ομάδων K15 με τους μικρούς του Όφη να δίνουν μία όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση και μάλιστα υποκαταρακτώδη βροχή στο πρώτο ημίχρονο. Στο 10ο λεπτό ο Σπύρος Ζαχαριουδάκης με κοντινό σουτ άνοιξε το σκορ για τον Όφη. Με την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της επανάληψης να έχει δοκάρει και 2-3 καλές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Τελικά στο 68, μετά από εξαιρετική συνεργασία και αποδέκτη τον Θεόδωρο Φανουράκη, έγινε το 2-0. Ενώ λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ο Δελγιανίδης με σουτ μείωσε 2-1 για την ΑΕΚ, η οποία μάλιστα έχει στη σύνθεσή της τον Ηρακλειώτη πρώην ποδοσφαιριστή της Ακαδημίας του ΠΟΑ, Παναγιώτη Κοντάκη. Ήταν μια πολύ ωραία επιστροφή. Αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ δεμένη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Αλλά θα σκέψουμε το κεφάλι, θα δουλέψουμε και πιστεύω να είμαστε καλύτεροι την επόμενη φορά. Εσύ πώς νιώθεις στην ΑΕΚ, έχεις άνοιξει έτσι μια καινούργια σελίδα στην ποδοσφαιρική σου καριέρα? Με έχουν αγκαλιάσει, με έχουν ζεστάνει πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι μπορώ να δουλέψω και να τα καταφέρω σε αυτήν την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόρα σε αυτό το match. Δεν μετράει όμως τον γκολ που έβαλα, μετράει ότι παίξαμε όλοι πολύ καλά. Κάναμε ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι και θέλω να συγχαρώ τους παίχτες μου που με βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι γενικές γραμμές παίξαμε καλό ποδόσφαιρο. Θέλαμε πιο πολύ την νίκη από την ΑΕΚ όπως δείξαμε. Οι προπονητές μας λένε να μην κοιτάμε το αποτέλεσμα, να παίζουμε καλή μπάλα. Και να κάτω την μπάλα. Καλό παιχνίδι, δυνατές πάσες, καλό passing game. Ακολούθησε στο ίδιο γήπεδο η αναμέτρηση των ομάδων K17, με την ΑΕΚ να είναι αυτή που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, φτάνοντας στην επικράτηση με 4-2. Η Ένωση έκλεισε τον Όφη στα καρέ του στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκε νωρίς 0-1 με τον Αντωνόπουλο να εκμεταλλεύεται τη σύγχυση στα καρέ των γηπεδούχων. Ενώ στο 19 σε μια αντεπίθεση ο Γεωργίας έκανε το 0-2, με την ΑΕΚ να έχει και δοκάρι σε σουτ του κριτικού. Ο Όφη είχε μια καλή στιγμή με τον Σωμαράκη προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κυριτσά να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Παρότι ξεκίνησε με γκολ και το δεύτερο ημίχρονο για τους κιτρινόμαυρους, με σκόρερ τον Βλαχίδη, ο Όφη είχε καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, σημείωσε 2 γκολ και είχε και άλλες ευκαιρίες. Στο 63, μετά την ασθενή απόκριση του Κυριτσά σε σου του Μπόκου, ο Φωτιάδης μείωσε 1-3. Αλλά σχεδόν αμέσως η ΑΕΚ βρήκε χώρους στην αντεπίθεση και με τον Μιχόπουλο ανέβασε το σκορ στο 1-4. Στα επόμενα λεπτά ο Όφη είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Γεωργαλή, αλλά και ένα σουτ του Καφούση που για λίγα εκατοστά δεν βρήκε στόχο, με τον ίδιο παίκτη στο 74 να βγάζει με κάθε την παλιά τέτα-τέτ τον Φωτιάδη. Και εκείνος, αφού πέρασε για τον τερματοφύλακα, διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Μας επηρέασε τα δύο γκολ που φάγαμε γρήγορα. Προσπαθήσαμε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι, βάλαμε ένα γκολ. Προσπαθήσαμε